Την έντονη απεισιοδοξία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων ως προς τη λύση του Κυπριακού αποτυπώνει η έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου, που μαρτυρεί όμως παράλληλα τη θέληση των δύο κοινοτήτων για εξέβρεση μιας βιώσιμης λύσης. Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα που καταδεικνύουν τη στάση των Κυπρίων σε σχέση με τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, αλλά και τη λύση δύο κρατών. Η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις, το παρατεταμένο αδιέξοδο και τα τετελεσμένα φαίνεται να έφθυραν την ελπίδα των Κυπρίων για επίλυση του Κυπριακού. Το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά ήταν ένα καθοριστικό σημείο στην ιστορία των διαπραγματεύσεων που οδήγησε τους πολίτες στον διαχωρισμό του ΕΦΚΤΕΟΥ από το ΕΦΙΚΤΟ. Συγκεκριμένα το 85% των Ελληνοκυπρίων και το 67% των Τουρκοκυπρίων δηλώνουν ότι θέλουν λύση του εθνικού μας προβλήματος. Ωστόσο, μόνο το 18 και 37,5% αντίστοιχα πιστεύουν ότι υπάρχουν ακόμη πιθανότητες. Άλλο πράγμα αν θέλει ο κόσμος και εξακολουθεί να θέλει να βρεθεί λύση, άλλο πράγμα αν έχει απογοητευτεί. Ανοίγμαντε του Βαροσού. Ένταση Ελλάδας-Τουρκίας, φτάσαμε στα όρια του πολέμου. Εντάσεις μέσα στην νεκρή ζώνη. Όλα αυτά δημιουργούν ένα μπλέγμα ανασφάλειας. Οι πολίτες μίλησαν και για τις προοπτικές επίλυσης στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Το ποσοστό των Ελληνοκυπρίων που τάσσονται υπέρ της αγγίζει το 42,9%. Αν προσθεθεί όμως και ο αριθμός εκείνων που δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να ανεχτούν αυτή τη μορφή λύσης, τότε το ποσοστό αυξάνεται στο 80,5%. 4,5% μεγαλύτερο σε σχέση με το 2020. Μετά το ανοίγμα των φραγμάτων, έχει δοθεί ευκαιρία σε πάρα πολλοί κόσμο να χρησιμοποιήσει τα φράγματα, να γνωρίσει ξανά την άλλη κοινότητα. Χρόνο με το χρόνο αυξάνεται το ποσοστό των ατόμων που αποδέχονται την Ομοσπονδία. Αύξηση παρατηρείται και στα ποσοστά αποδοχής της διζωνικής δικοινοτικής από τους Τουρκοκύπριους, με το 61,9% να προκρίνει μια τέτοια λύση. Το 2020 υπέρ τασσόταν μόνο το 54,2%. Αξιοσημείωτη είναι η αυξανόμενη τάση απόρριψης της λύσης δύο κρατών από τους Ελληνοκυπρίους, που άγγιξε το 82%. Στα δύο κράτη εναντιώνεται το 19,7% των Τουρκοκυπρίων.